πιστεύω. Όχι, δεν με κράζανε. Ήμουνα και πρόεδρος σε μια τάξη που με βγάλανε οι κοπέλες. Α, μάλιστα. Ήταν οι περισσότερες. Ναι. Ήταν καλό συνέστημα. Αλλά αυτό... μου άρεσε να ξεχωρίζω. Ναι. Όχι με τρόπους οι οποίοι να ήταν extreme. Ούτε νταϊλίκια ούτε τίποτα. Όχι, ούτε να προκαλείς κανένα, όχι, πέρα τον πλακόντ. Ήσουν απεγερδεμένος από μικρός ή έφτιαξε σώμα. Ναι, μετά. Είχα... Από πιτσιρικά ναι. Στο τέτοιο. Ήμουνα. Αλλά σου άρεσε να βλέπεις το κορμί σου να φτιάχνεται σιγά σιγά και ήταν η εκδίκησή σου κατά κάποιο τρόπο ότι εσείς τώρα θα δείτε έναν άνθρωπο να γεννιέται, να μεγαλώνει, να γίνεται όπως θέλει ενώ εσείς παραμένετε όπως είσαστε. Έκανα αυτό που δεν κάναν οι άλλοι. Να το. Αυτό που δεν έκανε η μάζα. Δεν κάπνισα ποτέ στη ζωή μου. Ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο γιατί είχα κάποιους παίχτες σαν πρότυπο. Όπως. Χατζηπαναγής. Α, μάλιστα. Χάλατε. Ναι, ναι. Υπερπαραγωγή. Καραπιάλης. Υπερπαραγωγές. Αυτός αρέσανε οι μπαλαδόροι. Απίστευτο. Οι τρίπλες. Τι έπαιζε, σέντερ μπακ, έπαιζε. Έπαιζε στα χαφ. Αριστερά και δεξιά έχω δύο πόδια. Δύο πόδια έχουμε όλοι. Ναι, παίζω και τα δύο πόδια. Και με τα δύο χέρια, πώς. Και με τα δύο χέρια. Που δεν το έχω για το τρολέι. Πώς? Δεν το έχω για το τρολέι, όχι για τα σκαλοπάτια. Πρέπει να δουλεύουμε όλοι μας στο σώμα. Άκουσα πριν που έλεγες ότι κάνεις το Brand Fair. Και αριστερό και δεξί. Είσαι πρωταθλητής. Ναι. Από πόσο χρονών? Ξεκίνησα στα 16. Την πρώτη μου νίκη την έκανα στα 17. Μετά πήγα στρατό και συνέχιζα τις πρωτιές. Πού σε τι πράγμα υπάρχει πρωτάθλημα? Υπάρχει είναι... πανελλήνιο πρωτάθλημα. Κανονικό πρωτάθλημα. Κανονικό, κανονικό. Το σώμα σου το χρησιμοποιεί σαν εργαλείο. Και σαν μετά εργαλείο. Σαν γλυπτό, έτσι, ναι. Δεν είναι. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν. Το... Ήθελε το σώμα σου να το μεταμορφώσει σε αυτό που είχε σκεφτεί. Μπορεί να σταματήσει να πληγώνει. Μπορεί να σταματήσει. Εγώ να δει πόσο πληγώνω. Είναι δύσκολο να σμιλευτεί έτσι ένα κορμί. Όχι, το παλεύουμε για το χτίσουμε. Κάτσε, να σου λέει, δεν είναι δύσκολο. Για ό,τι παθαίνει το κορμί, ευθύνεται ο εγκέφαλο. Όλοι έχουν το αδυνατό σημείο. Όλοι έχουν το αδυνατό σημείο. Εσένα είναι η γυναικεία ομορφιά, έτσι. Ναι, γιατί για μια ξανθιά γίνονται όλα. Για μια μελαχρινή, όχι. Αν παρατηρήσεις σε πολλές εκπομπές... Έχεις εδώ, χωρίς να με λιώσεις. Σε πολλές εκπομπές και ταινίες, πάντα υπάρχει μια ξανθιά. Δεν έχει δει ποτέ να αναφέρει. Λέει, οι ξανθές είναι παντοτινές. Έχεις δει έργο για μελαχρινή να έχει φύγει. Γιατί λένε πιο πολλά ανέκδοτα για τις ξανθιές. Γιατί? Κράζουν, θαυμάζουν. Έδωσε τώρα την απάντηση στις ξανθές. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να βάλει πολλά στο μυαλό της. Κράζεις, θαυμάζεις. Κράζεις, θαυμάζεις. Τη γυναίκα εγώ, όχι για το bodybuilding, μ' αρέσει μέχρι το fitness. Ναι. Μέχρι fitness. Μπαλαρισμένη, ωραία σχεδιασμένη, μέχρι εκεί. Το πιο πάνω πάει στον άντρα. Ναι. Όταν κάνουν πολλοί κοιλιακούς, τώρα που τους έχει πιάσει με μανία και κάνουν κοιλιακούς. Οι κοιλιακοί βγαίνουν από την κουζίνα. Εννοώντας. Οι κοιλιακοί βγαίνουν από την κουζίνα. Από το φαγητό που τρως εννοείς. Δηλαδή μου λένε πάω να κάψω αυτό που έφαγα. Του λέω γιατί σόμπα είσαι. Σόμπες και είναι. Ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Τι πας να κάψεις. Πρέπει να τρως δηλαδή όχι λιπαρά για να γίνει κοιλιακή. Εγώ όταν έχω τους... τους ανθρώπους τους οποίους τους κάνω προπόνηση, ρωτάω εξ αρχής τι ομάδα αίματος είσαι, βάσει εκεί πάνω θα βγάλουμε τη διατροφή σου. Α, μάλιστα. Αυτό είναι έρευνες που γίνονται ανά τον κόσμο. Δηλαδή, άμα έχεις αλφα... Ό,τι είμαι και εγώ. Ναι, τι πρέπει να τρως κάτι συγκεκριμένο ή να μην τρως χορτοφάγος. Κάτι. Χορτοφάγος. Χορτοφάγος. Πρώτα θα χάψεις, μετά θα κάψεις. Θα το σκίσω. Τι, είσαι όντως χορτοφάγος. Ναι. Έλα. Συγγνώμη, δεν χρειάζονται πρωτεΐνες όμως για τα βάρη. Είμαι χορτοφάγος, αλλά δεν μου απαγορεύει να φάω κοτόπουλο, γαλοπούλα που είναι ουδέτερα για μένα. Και από τη στιγμή που θα φάω ψάρια, που κάνει πολύ καλό το ψάρι σαν πρωτεΐνη, δεν έχει λίπος, δεν έχει τίποτα, πρέπει να τρώω μεγαλύτερες ποσότητες σε ψάρι. Γιατί χορτοφάγος είσαι. Αφού τρως ψάρι, τρως κοτόπουλο, τρως γαλοπούλα. Ναι, το χορτοφάγος. Κάνε πιφτέκι, τρως. Πιφτέκι.